Έχει ένα ψηλό βροχό. Πραγματικά. Κύριοι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ, που το έχετε κλείσει από το πρωί το κτίριο και έχετε εξαφανιστεί. Λέω, βρέχει. Ναι. Που το ένα σας μάτι το έχετε εδώ στη συγκέντρωσή μας και γενικότερα στις κινήσεις του ταξικού εργατικού κινήματος, σήμερα βρέχει. Αυτό που σας ερχόταν τις προηγούμενες μέρες από εκατεντάδες χώρους δουλειάς, όμως, δεν ήταν βροχή. Είναι σίγουρο αυτό και το καταλαβαίνετε και όσοι ήμασταν στην Καλαμάτα και ζήσαμε τα γεγονότα και ζούμε και τα σημερινά, βλέπουμε πολύ έντονο παραλληλισμό. Βοηθάει όμως να καταλάβουν και όσοι δεν ήταν κάτω τι ακριβώς έγινε στην Καλαμάτα. Όπου αφού κατήργησαν κάθε έννοια συνεδρίασης οργάνων για να αποφύγουν ακόμα και τη συζήτηση, την αποκάλυψη από πλευράς μας στις λοβιτούρες που έκαναν, τις νοθείες και την εισαγωγή των εργοδοτών στα συνδικάτα, μοίρασαν τις κάρτες στα μαξιλάρια για να αποφύγουν την ταυτοποίηση ακόμα των συνέδρων για να βάλουν με αυτόν τον τρόπο τους 53 για τους οποίους υπήρχαν οι γνωστές ενστάσεις από τις δυνάμεις μας. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν τις αντιδράσεις των πραγματικών εργαζομένων σαν τραμπούκους και τους τραμπούκους και τους μπράβους που έφερναν σαν εργαζόμενους. Το ίδιο είδαμε με την ανακοίνωσή τους και αυτά που διέδιδαν χθες εδώ στους υπαλλήλους της συνομοσπονδίας, ότι το κλείνουμε για να μην κινδυνέψετε. Από ποιους, από τους εργάτες. Τα ίδια έλεγαν στην Καλαμάτα, στον κόσμο εκεί. Και όταν είδαν ότι τα ψέματά τους και προβοκάτιές τους δεν έπιαναν, τι έκαναν στην Καλαμάτα? Αποκλεισμένοι στο πεντάστερο και με γρήγορες εξορμήσεις στα μεζοδοπολία και στα τσιπουράδικα της περιοχής, έβαλαν λουκέτο στο συνεδριακό κέντρο και γκρίνιαζαν ότι ο εχθρός λαός, οι εχθροί εργάτες, δεν τους αφήνουν να κάνουν συνέδριο. Οι εργάτες με τη διαδήλωση μαζικά, συλλογικά, έξω από το συνεδριακό κέντρο, αυτοί αποκλεισμένοι μέσα δεν μπορούσαν να συνεδριάσουν. Το ίδιο έκαναν και εδώ. Μόλις έμαθαν ότι πραγματικοί εργάτες, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, που η καρδιά τους, ο σφιγμός τους είναι στους χώρους δουλειάς, θα συγκεντρωθούν έξω από το μέγαρο της συνομοσπονδίας, εξαφανίστηκαν. Πού έψαξαν να βρουν συμμαχίες στην Καλαμάτα με αυτούς που συναγελάζονται χρόνια? Τον εισαγγελέα που τον τραπέζωναν από το πρωί μέχρι το βράδυ και τον κοίμιζαν στο ξενοδοχείο, σε δυνάμεις καταστολής, δυνάμεις μπράβους, σεκιουριτάδες και ανθρώπους της νύχτας. Τι έκαναν εδώ, τι κάνουν σήμερα εδώ, στα αστικά κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε αυτούς το ΣΕΒ, σε αυτούς ψάχνουν να βρουν συμμάχους. Δεν απευθύνθηκαν στην Καλαμάτα που ήμασταν 4 μέρες και ήταν εξαφανισμένοι. Δεν απευθύνθηκαν ούτε στιγμή, να θυμίσουμε ότι με σινεία και όμορφη νομή τα εργατικά κέντρα τα ελέγχουν, δεν απευθύνθηκαν ούτε μια στιγμή στους εργάτες που υποτίθεται ότι τους στέλνουν και τους έχουν στα εργατικά κέντρα, στις ομοσποδίες και στη ΓΕΣΕ. Ούτε μια στιγμή, ούτε τώρα το κάνουν εδώ. Είναι συνειδητή η στάση τους, ξέρουν ότι είναι απέναντι από τους εργαζόμενους, απέναντι από το λαό, γι' αυτό και σήμερα φρόντισαν να λείπουν. Τώρα, και να κλείσω με αυτό, με το ένα μάτι μας παρακολουθούν, δεν ξέρω αν θα κοιμηθούν και σπίτι τους, είναι τέτοιος ο τρόμος τους απέναντι στο εργατικό κίνημα το βράδυ, όμως σίγουρα κάπου είναι μαζεμένοι και συζητάνε για το επόμενο θέρετρο στο οποίο θα πραγματοποιήσουν το συνέδριό τους. Και βέβαιως ζητήματα ασφαλείας για να προστατευτούν από οποιοδήποτε κινητοποίησεις εργατικές. Εμείς, θυμίζοντάς τους ότι ο αγώνας που κάνουμε για να σπάσει το απόστημα, για να ξεκουμπιστούν εργοδότες και εργοδοτικοί από τα συνδικάτα, να μπορέσουν τα συνδικάτα να αναπτύξουν πλαίσιο πάλης με γνώμονα τις πραγματικές δικές μας ανάγκες, δεν αφορά
ούτε ένα κάποιο συνέδριο ενός εργατικού κέντρου μιας ομοσπονδίας ή της ίδιας της συνομοσπονδίας, αλλά αποτελεί όρο που έχουμε θέσει για την ανασύνταξη του κινήματος. Με βάση αυτό, ούτε με το συνέδριο αυτό που έρχεται, ούτε με επόμενα συνέδρια θα σταματήσει αυτή η πάλη. Όπως έχει πει και η εκτελεστική γραμματεία και ο Γιώργος Οπέρος, και στο Βοδιού το κέρατο να πάνε, εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά κυρίως θα είμαστε και θα τους κυνηγάμε για να ξεκουμπιστούν από κάθε χώρο δουλειάς και από κάθε εργοστάσιο. Με βάση αυτό, από αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε την πάλη και θα δώσουμε το ραντεβού σε όποια γωνιά της Ελλάδας και αν πάνε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, έχει πολύ δρόμο, ο αγώνας δεν τελειώνει με μια κινητοποίηση και άρα θα τα χρειαστούμε. Καλή συνέχεια.